Δεν είναι την πρώτη φορά. Νομίζω ότι είτε πιο, αν θέλετε, με μεγαλύτερη σαφήνεια, είτε προσπαθώντας κάποιες φορές να κρατηθούν κάποιες ισορροπίες, το μήνυμα αυτό τα τελευταία χρόνια εκπέμπεται από το State Department, ίσως πολύ περισσότερο από το Κογκρέσο, αλλά και από την Αμερικανική γραφειοκρατία. Το ζήτημα είναι αν ερμηνεύεται όπως πρέπει στην Άγκυρα. Ξέρετε. Αλλά όχι, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες από την παλιά εποχή που οι περισσότεροι, οι μεγαλύτεροι και μεγαλύτερες από εμάς θυμόμαστε έτσι, του Πόντιου Πιλάτου, που στην ουσία ήταν ίσες αποστάσεις μεταξύ θύματος και θήτη, εντάξει, είναι τώρα εδώ και τουλάχιστον 5 χρόνια, δηλαδή από την εποχή του Μάικ Πομπέο, που ήταν υπουργός εξωτερικών, που θα έλεγα ότι είναι λιγότερο έτσι, αν θέλετε, πολιτική ή ρητορική των ίσων αποστάσεων. Αλλά επαναλαμβάνω, εντάξει, αυτό είναι ικανοποιητικό, δείχνει ότι, βάση περιπτώσει, υπάρχει ένας τέτοιος πολιτικός, διπλωματικός συσχετισμός ισχύως στην Ουάσιγκτον, αλλά μέχρι εκεί. Τα προβλήματα στο πεδίο είναι... Ναυαρχέ, γιατί δεν χαμπαριάζουν οι γείτονες? Τι δεν έχουν καταλάβει? Εκτιμώ ότι δεν έχουμε καταλάβει εμείς. Μάλλον εμείς δεν τους έχουμε, δεν τους έχουμε μελετήσει καλά. Θα δείτε ότι εφαρμόζουν μια επιθετική στρατηγική χρόνια τώρα, συνετή και συνεπή, η οποία ξεκίνησε, βάλαν πόδι στην Κύπρο, βάλαν πόδι στον εναέριο χώρο μεταξύ 6-10, βάλαν πόδι στα γκρίζα, μεγαλώσαν τα γκρίζα, τώρα περνάνε και από την κυριαρχία από πάνω από το εθνικό έδαφος. Βλέπετε, και δεν θα μείνουν εκεί. Δηλαδή, νομίζω ότι πρέπει να ενδυναμωθούμε, γιατί όσο είμαστε αδύνατοι, γιατί όλο αυτό το πρόβλημα ξεκίνησε όταν ήμασταν αδύνατοι, το 1972-1973, εκεί με τα νότα περί πετρελαίου κλπ. Ξεκίνησε όταν είμαστε αδύνατοι. Είναι σίγουρο ότι όταν είμαστε αδύνατοι θα απαιτεί και περισσότερα. Και όσο το συζητάμε... Τι εννοείται να ενδυναμωθούμε? Συμφωνούμε βεβαίως όλοι σε αυτό, φαντάζομαι, αλλά τι εννοείται να ενδυναμωθούμε? Να ενδυναμωθούμε εννοώ και να είμαστε και να έχουμε αξιόμαχο και αρκετές μονάδες ώστε να μπορούμε να αντιπαρατευτούμε. Έχουμε πλέον. Δεν μπορείτε... Ναι, έχουμε, αλλά ξέρετε, δεν μπορεί να αντιπαρατευθείς σε ταχύπλοα με Ζόντιακ, με φουσκωτά. Πρέπει να έχεις και μερικά μέσα. Άρα εξοπλιστικά εννοείται ότι θα πρέπει να... Μην ξεχνάτε ότι αυτό λέτε να δυναμωθούμε σε εξοπλιστικό επίπεδο. Σε εξοπλιστικό επίπεδο να δυναμωθούμε και να μπορούμε να ενημερώνουμε τον έξω κόσμο.